Λοιπόν, πάμε λίγο στο ψηφιακό τείχο να δείξουμε μερικές κάρτες, γιατί θα συνδεθούμε με τον κύριο Καρούζο. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, ότι φεύγουν τα στελέχη μας και πηγαίνουν και μεταναστεύουν για να πάρουν τα χρήματα που μάθαμε πρέπει. Μάθαμε αυτό όμως. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στον κύριο Καρούζο, ο εργατολόγος μας. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ακούσατε τι συμβαίνει στις ένοπλες δυνάμεις και τι λαμβάνουν οι Έλληνες στρατιωτικοί. Έτσι, απογοήτευση πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως αυτό το σημείο το οποίο έχουμε με τον κατώτατο μισθό και τους ελέγχους που έγιναν για τις τριετίες στις επιχειρήσεις. Ξεκινήσανε δειγματοληπτικά, θέλω να σου πω, και βγήκανε αρκετά αποτελέσματα. Πόσους έλεγξαν? Έλεγξαν περίπου 1.170 επιχειρήσεις. 1.200 περίπου επιχειρήσεις. 1.200 περίπου επιχειρήσεις. Έτσι. 286, να πούμε τα στοιχεία, να δώσουμε τα στοιχεία και να κάνουμε την κουβέντα. 286 δεν είχαν αναπροσαρμόσει το κατώτατο μισθό. Αυτό είναι δειγματοληπτική έλεγχη. Τώρα ξεκινήσουν οι συστηματικοί. 1.949 εργαζόμενοι εργάζονταν με το παλαιό καθεστώς. Δηλαδή, δεν σου δίνουμε το σωστό μισθό και την τριετία. Μπήκανε πρόστιμα σε 43, της τάξης των 50.000 ευρώ και τώρα ξεκινάνε επίσημα οι έλεγχοι και πιο συστηματικά. Ελάτε κύριε Καρούζο. Εδώ είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο δεδομένο. Μία στις 4 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν δεν δίνουν τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό που έπρεπε να δίνει. Αυτό φανταστείτε τι γίνεται αν υπήρχαν και συλλογικές συμβάσεις με άλλους μισθούς κλαδικούς. Πάλι τι προβλήματα θα είχαν δημιουργηθεί στη μη καταβολή του σωστού ποσού στον εργαζόμενο. Θα σας πω ότι νομοθετικά προβλέπεται το πιο αυστηρό πρόστιμο για αυτές τις περιπτώσεις, που είναι από 1.800 ευρώ αναεργαζόμενο μέχρι 8.000 αναεργαζόμενο για κάθε επιχείρηση. Δεν έχει επιβληθεί όμως. Δεν έχει επιβληθεί το πρόστιμο. Έχει επιβληθεί πρόστιμο ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι παραβατική ή όχι. Ναι. Αυτό προσαυξάνει το πρόστιμο και για να φτάσει στους 8.000. Ανάλογα με το αν και πόσους εργαζόμενους έχει, αν απασχολεί περισσότερο από έναν δηλαδή και πόσους. Άρα προφανώς τα πρόστιμα αυτά βγήκαν με βάση το μαθηματικό τύπο. Όμως θα πρέπει να καταλάβω τι από αυτά τα πρόστιμα αφορά στη μία αναγνώριση της τριετίας και ποια από αυτά τα πρόστιμα που δεν είναι ευκρινές αφορούν στη μη καταβολή του ορθού νόμιμου μισθού, νομοθετημένου μισθού. Ναι. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Αυτό δεν είναι και πάντως, η αναγνώριση των τριετιών αυτή τη στιγμή δεν τρέχει στην αγορά εργασίας όπως θα έπρεπε. Αφορούν στον κατώτατο μισθό πάντα οι τριετίες. Εργοδότες έχουν κάνει τα γνωστά τρικάκια που δεν την αναγνωρίζουν μόνο ότι έχει προσκομιστεί η δήλωση στο λογιστήριο. Δεν είναι εύκολο, όμως, κύριε Καρούζο, να εντοπιστούν. Είναι πολύ εύκολο. Αν γίνει έλεγχος, πάει ο επιθεωρητής και υπάρχει η προσκομιδία από τον εργαζόμενο της σχετικής προϋπηρεσίας, μπορεί. Πολλοί εργαζόμενοι πιέζουν από τους εργοδότες να μην καταβάλουν να μην υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, δηλαδή να τα αφήσουν σπίτι, άρα εκεί ο έλεγχος πάσχει. Δεν μπορεί να προκύψει αυτή η παράβαση. Εδώ λοιπόν όμως, μιλώντας για καλύτερους μισθούς, μιλώντας για αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500, μιλώντας για βελτίωση του κατώτατου μισθού, σε ποια χώρα ζούμε όταν η ελάχιστη αμοιβή 800 ευρώ. Μικτά, σε έναν εργαζόμενο δεν προκύπτει να καταβάλλεται. Πώς βγαίνουν πέρα αυτοί οι εργαζόμενοι, μπορείτε να μου πείτε? Πώς ζουν αυτές οι οικογένειες? Το ίδιο ερώτημα κάναμε και στους εργαζόμενους στρατιωτικούς δίπλα. Πριν. Δηλαδή, πώς ζουν με 800 ευρώ? Όταν φιλοξενούμε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι λένε ότι με αυτά τα χρήματα ζούμε, και αν βάλεις κάτω το χαρτάκι και αρχίζεις και γράφεις τα έξοδα, όχι απλά δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος με αυτά τα χρήματα. Είναι δεδομένο. Ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτά τα χρήματα. Και ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Καρούζο? Ξέρετε ποιο είναι το που λέει ο εργαζόμενος φτάνει μέχρι εδώ? Βλέπεις τον εργαζόμενο ο οποίος με τα 800 ευρώ δεν ζει και κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 250 ευρώ στην εφορία και λες πώς ζεις, παιδί μου, εσύ? Ναι, ο άλλος δεν βγαίνει με 800 και εσύ πώς ζεις? Ναι. Είναι αλήθεια. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι αν αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, οι σοβαροί εργοδότες και οι σοβαρές επιχειρήσεις έχουν αυτοματοποιημένα συστήματα μισθοδοσίας που αναπροσαρμόζονται από την Τράπεζα Πληροφοριών που συνδέονται αυτόματα. Εδώ, λοιπόν, πώς προκύπτει? Δηλαδή, τι έχουν κάνει? Έχουν πειράξει τα λογισμικά. Πραγματικά μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι ένας που αμείβεται με τον κατώτατο και που είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Όχι η πλειοψηφία των εργαζομένων, το τονίζω αυτό, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό σε μια επιχείρηση. Πώς ακριβώς πειράχτηκε το λογισμικό ή πώς ακριβώς προκύπτει αυτή η παράβαση? Είναι τρομερό. Και αν λοιπόν αυτό συμβαίνει στα αυτονόητα που είναι ο κατώτατος μισθός, τι συμβαίνει στα υπόλοιπα δικαιώματα, στη μη χορήγηση αδειών? Γιατί τα προηγούμενα πρόστιμα της επιθεώρησης εργασίας μέσα στο καλοκαίρι ανέδειξαν ότι πρώτο πρόβλημα δεν είναι η μη καταβολή μισθού, που εν τέλει είναι σοβαρό, αλλά ο χρόνος εργασίας που δεν καταγράφεται ως πραγματικός και που η επέκταση της κάρτας. Η κάρτα εργασίας, έχω να σας πω μια είδηση ότι θα πάει υποχρεωτικά στην εστίαση και στον τουρισμό τέλη Μαρτίου, μέσα στο Μάρτιο. Μέχρι τότε, στους κλάδους αυτούς που είναι το μεγαλύτερο πείραμα του Υπουργείου Εργασίας, θα είναι πειραματικό και σε απόλυτη διαβούλευση, γιατί υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που πρέπει να επιληθούν. Άρα, μέσα στο Μάρτιο θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα τουρισμός, επισιτισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλό και κακό, εγώ λέω, έτσι. Μισό λεπτό. Σε σούπερ μάρκετ, σε αποθήκες, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες. Έχει μπει εκεί, αλλά τηρείται πιλωτικά ή είναι πλέον υποχρεωτικό? Όχι, εκεί είναι υποχρεωτικό. Εκεί είναι υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει. 1500, αν ο πραγματικός χρόνος καταγραφής, μάλλον ο χρόνος καταγραφής με τον πραγματικό χρόνο εργασίας δεν συμπίπτουν, είναι 10.500 για κάθε παράβαση. Κύριε Καρούζο, να σας ρωτήσω το εξής. Οι εργαζόμενοι τολμούν πλέον να καταγγείλουν τις συμβάσεις τους, αν δεν τηρούνται, εννοώ. Το κάνουν. Κοιτάξτε, έχουν ένα τεράστιο προστατευτικό πλαίσιο. Ναι. Ένας που θα καταγγείλει ακόμα και ανώνυμα θα υποστεί ο εργοδότης τον έλεγχο, ακόμα και ανώνυμα. Ένας που θα το καταγγείλει επώνυμα, ο εργοδότης δεν μπορεί να τον απολύσει, γιατί ασκεί νόμιμο δικαίωμα βάσει νόμου. Τι θα τραβήξει μετά όμως, βεβαίως, έτσι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα είναι να συζητήσει με τον εργοδότη. Αλλήμον να εξωθούν τους ανθρώπους στα άκρα. Από την άλλη, πρέπει ο εργαζόμενος να συμβουλεύεται και τον λογιστή του πώς πληρώνει και αν πληρώνεται. Ξέρετε, δεν είναι όλοι ενήμεροι και δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι. Όπως και όλοι οι λογιστές δεν είναι ενήμεροι. Πήρε χρόνο. Όλοι οι εργατολόγοι δεν ξέρουν καλά τα θέματα και θέλει διάβασμα και από εσάς, κύριε Καρούζο. Θέλει διάβασμα και από μένα πρώτον. Θέλει διάβασμα και από μένα τον ίδιο πρώτον. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν αυτή τη στιγμή η συζήτηση δεν είναι περιόνου σκιάς, δηλαδή ο κατώτατος μισθός και δεν καταβάλλεται, έχουμε θέμα στη χώρα, έτσι. Να. Και πείτε μας κι άλλη μια είδηση που εγώ την είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν βγει στη σύνταξη με αναπηρία απαγορεύονται να εργάζονται, να κάνουν μια βάρδια σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, σε ένα ταμείο, σε μια πόλη. Τι αλλάζει τώρα με αυτήν την ιστορία? Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, χθες το βράδυ κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία ένας, ο οποίος είναι δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας, καταθέσει αίτηση ενώ εργάζεται για να απολάβει τη σύνταξη αναπηρίας, και αυτό αφορά αναδρομικά και όσοι έχουν καταθέσει και απορρίφθηκε από 1η-1η 2024, δεν χρειάζεται να διακόψει την εργασία του στον ιδιωτικό τομέα καταθέτοντας την αίτηση αναπηρίας. Πόσοι είναι? Είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί στην κατηγορία αυτή που έχουν χάσει. Μπορεί να ξεπερνούν τις 5.000 αναδρομικά από 1η-1η 2024 που μπορεί να είχαν πρόβλημα με αυτούς που τα καταθέσουν τώρα. Άρα θέλω να πω, μέχρι 1η-1η 2024, αν το σύστημα σε έβρισκε να δουλεύεις και να καταθέτεις αίτηση για σύνταξη αναπηρίας, απέριπτε το σύστημα την αίτηση. Ενώ, όπως ξέρετε, επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι, άρα η αδικία αυτή θα ρυθμιστεί με τροπολογία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και έπρεπε να γίνει. Σωστό. Να πούμε ότι υπάρχουν αναπηρίες που μας συνοδεύουν. Αλλά δεν μας απαγορεύουν να ασκούμε εργασιακό βίο, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχεις αποκτήσει μια αναπηρία, αμέσως θα κάτσεις σπίτι και τελειώνει. Υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία που θέλουν να βγουν στην αγορά εργασίας. Δικαίωμά τους να δουλέψουν, βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Καρούζο. Η επιλογή είναι προσωπική. Κάποτε θα διευκρινίσουμε ένα συνταξιούχος όταν φεύγει από τη δουλειά, αν χάνει την αποζημίωσή του, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, να το πούμε σε άλλη. Την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούζο. Εξαιρετικός για ακόμα μια φορά.